Υπογραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, τον κύριο Νεφελούδη, να τον καλημερίσουμε και εκείνον, γιατί μας ακούει υπομονετικά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και λέμε αυτό το σχέδιο αποπληρωμής με ευνοϊκούς όρους που αφορά σε πάνω από 80.000 δανειολήπτες του. 83.000 οικογένειες. Έτσι, του 83.000 οικογένειες. 83.000 οικογένειες. Είναι μεγάλο. Οικογένειες. Είναι πολύ. Μας αν σε αυτό προσθέσετε και τις άλλες 32.000 οικογένειες που ικανοποιήθηκαν με ρυθμίσεις που αφορούσαν τους οικισμούς. Και αν σε αυτό βάλουμε και κάτι που είναι μια νέα είδηση, ότι ετοιμάζουμε ρυθμίσεις και για τα υπόλοιπα δάνεια, δανειολήπτες μάλλον, του τέος ΟΕΚ που εξυπηρετήθηκαν από δάνεια τραπεζικά, των οποίων επιδοτούσε το επιτόκιο ο τέος ΟΕΚ, μιλάμε για τουλάχιστον άλλες 40.000 οικογένειες. Ακριβώς γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε τη διάκριση στο ποιους αφορά αυτό το δάνειο. Οι συγκεκριμένες τώρα ευνοϊκές ρυθμίσεις που βλέπουμε, ναι, και τις κάρτες είναι αφορά τα δάνεια που χορηγήθηκαν από κεφάλαια του ΤΕΟΣ ΟΕΚ, όπως είπαμε και εμείς. Ενώ αυτό που μας είπε ο κύριος Νεφελούδης είναι ότι ετοιμάζονται ρυθμίσεις και για τα υπόλοιπα δάνεια. Δηλαδή, κάποιος έπαιρνε δάνειο από την τράπεζα με ένα αλφα επιτόκιο, το οποίο όμως αυτό το επιτόκιο ήταν κατά πολύ μικρότερο, γιατί το υπόλοιπο του επιτοκίου το επιδοτούσε ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, έτσι δεν είναι, κύριε Νεφελούδη? Ακριβώς έτσι είναι. Οι τρεις κατηγορίες της πρόνοιας που είχε ληφθεί από τον ΤΕΟΣ ΟΕΚ, τον ΟΕΔ σήμερα, που ήταν οι κατοικίες, τα δάνεια από τα ίδια κεφάλαια και η επιδότηση επιτοκίου δανείου, τραπεζικού δανείου. Ακριβώς. Να πάμε να δούμε λίγο τα ευνοϊκά. Αυτές να ρυθμίζονται. Να πάμε να δούμε λίγο τα ευνοϊκά. Είπαμε ότι όσοι έχουν συνολικό χρέος έως 6.000 ευρώ θα θεωρείται ότι έχουν αποπληρώσει το δανειό τους. Επίσης, δανειολήπτες που έχουν ήδη καταβάλει το 60% του ποσού του δανείου τους θα θεωρείται ότι έχει ήδη εξοφληθεί. Επίσης, θα υπάρξει και μια διαγραφή των τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας για όλους τους δανειολήπτες. Είναι πολύ ευνοϊκά αυτά τα μέτρα και είναι μια ανάσα, βεβαίως, κύριε Νεφελούδη. Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα, απαλλαγή από την ομοιρία που είχαν, όπως και οι οικιστές προηγούμενα, έτσι και οι δανειολήπτες από τον ΤΕΟΣ ΟΕΚ. Ουσιαστικά διευκολύνουμε τη διαδικασία των ανθρώπων να αποπληρώσουν τα δανειακά κεφάλαια τα οποία έχουν σε βάρος τους, με τρόπο ευνοϊκό που επίσης να έχει και μια, αν θέλετε, καλύτερη δυνατότητα εισπρακτική και για τον ΟΕΔ. Τι θα γίνει με τους τόκους? Θα υπάρξει διαγραφή και μπορούμε να πάμε και στην επόμενη κάρτα μας. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι οι τόκοι πρώτα απ' όλα αναμένεται, που έχουν καταβληθεί, αναμένεται να αφαιρεθούν από το αρχικό ποσό δανεισμού. Θα αφαιρεθούν από το κεφάλαιο, ναι. Και πάμε να δούμε λίγο και τις εκπτώσεις που θα έχουν. Υπάρχει έκπτωση 15% στο ποσό χορήγησης όλων των δανειοληπτών, αλλά και επιπρόσθετη έκπτωση 10% για τις ευάλωτες ομάδες. Ποιους αφορά αυτό? Όταν λέμε ευάλωτες ομάδες, είναι άνεργοι, χαμηλοσταξιούχοι? Για τους ανέργους έχουμε μια ειδικότερη ρύθμιση που αναφέρεται κυρίως στην ακριβώς η ίδια, λίγο πολύ, που αναφέρεται στο ότι ο άνεργος μπορεί να παρουσιάζεται, να έχει μια παράταση 3 ετών μάξιμου, χωρίς καμία επιρροή ή αύξηση του κεφαλαίου το οποίο θα πρέπει να καταβάλει. Ουσιαστικά, δηλαδή παγώνει ουσιαστικά ο χρόνος, οφειλή του, αυτό ακριβώς, λέτε. Ναι. Ακριβώς, παγώνει οφειλή του, μηδενίζεται ο χρόνος, ναι, μέχρι να βρει δουλειά. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι θα υπαχθεί στις ρυθμίσεις αφού ο άνθρωπος αυτός αποκαταστήσει την εργασιακή του, το εργασιακό του περιβάλλον. Και σχετικά με το χρόνο αποπληρωμής, αυξάνεται ο χρόνος αποπληρωμής και έχουμε και περισσότερες δόσεις. Αυξάνεται κατά 10 έτη ο χρόνος αποπληρωμής. Ακριβώς, αυξάνεται κατά 10 χρόνια ο χρόνος αποπληρωμής. Και εκεί ακριβώς στο τελικό ποσό της οφειλής που θα αναδημορφωθεί μετά τις εκπτώσεις, αν κάποιος σε 5 χρόνια καταφέρει να αποπληρώσει το 60%, το άλλο 40% διαγράφεται, και αν στα 8 χρόνια αποπληρώσει το 80%, το 20% διαγράφεται. Το ύψος της δόσης εξαρτάται και από το ύψος του εισοδήματος, φαντάζομαι, που έχει ο κάθε δικαιούχος. Σε πολλές περιπτώσεις, ναι. Όπως επίσης να επισημάνω ότι δεν μπαίνουν τόκοι περιμερίας στις νέες οφειλές. Μισό λεπτό να ξεκαθαρίσουμε κάτι, Κατερίνα. Πάμε σε αυτό που λες για το ύψος της δόσης. Υπάρχει μια ρύθμιση ελάχιστης μηνιαίας δόσης, που όπως λέει εδώ η καλή συνάδελφος, έχει να κάνει προφανώς και με το εισόδημα που έχει ο καθένας και το πόσες δόσεις θα προκύψουν και ποιο θα είναι το ύψος των δόσεων. Έτσι δεν είναι, κύριε Νεφελούδη? Ναι, προσπαθούμε να εναρμονίσουμε στις σημερινές συνθήκες το ύψος της δόσης που θα δίνει ο δανειολήπτης, το οποίο σε καμία περίπτωση, ανάλογα με κάποια εισοδηματικά κριτήρια,
δεν θα ανέρχεται πάνω από το 10% του ετήσιου εισοδήματος, διαιρούμενο δια 12 δόσεων μηνύων. Το είπαμε να το ξαναπούμε γιατί το ρωτάει ο Δημήτρης. Συμπεριλαμβάνονται και οι δανειολήπτες με επιδότηση ΟΕΚ ή μόνο εκείνοι που πήραν δάνειο εξ ολοκλήρου από τον ΟΕΚ? Αυτή η ρύθμιση που συζητάμε σήμερα με αυτές τις διαδικασίες αφορά μόνο όσους πήραν δάνεια από τα ίδια κεφάλαια του ΤΕΟΣΟΕΚ. Αυτό που είπα προηγούμενα είναι ότι ετοιμάζουμε μια νέα διαδικασία παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά και την άλλη κατηγορία των δανειοληπτών που έχουν πάρει δάνεια τραπεζικά, των οποίων το επιτόπιο το επιδοτεί ο ΤΕΟΣΟΕΚ. Να ρωτήσουμε και αλλά χρονικά, αυτό είναι σε αναμονή, δηλαδή σε ένα δύο μήνες θα είμαστε έτοιμοι. Να ρωτήσουμε και χρονικά σχετικά με την πρώτη ρύθμιση που μας είπατε. Πότε περιμένουμε να ανακοινωθούν αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις, δηλαδή πότε θα βγει η απόφαση? Εννοείται για τους δανειολήπτες του ΤΕΟΣΟΕΚ. Ακριβώς. Είναι υπόθεση ημερών. Αυτή η πρόταση που κάναμε σαν Υπουργείο Εργασίας έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΕΔ. Και αναμένεται πολύ γρήγορα να υπογραφεί από την Υπουργό Εργασίας για να είναι πια να δημοσιευτεί σε ΦΕΠ και να είναι νόμος του κράτους. Να ρωτήσουμε και κάτι ακόμα που μας έρχεται σε ερώτηση τηλεθεατών. Σε αυτά τα δάνεια από τον ΟΕΚ συμπεριλαμβάνονται και δάνεια που χορηγήθηκαν για επισκευές, επεκτάσεις κατοικιών και τέτοιου είδους? Ναι, είναι κάθε μορφής δανείου, επισκευαστικό, στεγαστικό, αγοράς κατοικίας. Η ιδιομορφία τον δανειολήπτη είναι ότι πήρε το δάνειό του από τα ίδια κεφάλαια του ΤΕΟΣΟΕΚ. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Για οποιοδήποτε λόγο τέτοιου χαρακτήρα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Γενική. Να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Είχαμε συνεχθεί με το Υπουργείο Εργασίας.